Κλοπή απάτη πραγματοποιήθηκε στο βαφιοχώρι του Κιλκής, όπου 50χρονος ελληνικής καταγωγής προσέγγισε 80χρονο. Επίσης ελληνικής καταγωγής με το πρόσχημα γνωριμίας με την κόρη του και επικαλούμενος οικονομικής ανάγκης αυτής για νοσηλεία σε νοσοκομείο, τον έπεισε να του παραδώσει το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Ενώ συνέχεια αφαίρεσε μέσα από τα χέρια του 80χρονου ένα φάκελο που περιείχε επιπλέον 1.000 ευρώ και τράπηκε σε φυγή με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, όπου τον ανέμεινε μια άγνωστη συνεργός του. Διεξάγονται αστυνομικές αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Πολυκάστρου Κιλκής. Στο μεταξύ, συνελήφθη 37χρονος για παράνομη οπλοκατοχή. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα όπλο ρήψης φωτοβολίδων και μεγάλος αριθμός φωτοβολίδων και αβολίδωτων φυσικείων. Ο 37χρονος ταυτοποιήθηκε ως ένας από τους δράστες που συμμετείχαν στα επεισόδια που έλαβαν χώρα την 9η Σεπτεμβρίου του 2012 καθώς και την 21η Οκτωβρίου του 2012 στην περιοχή των Σκουριών της Χαλκιδικής. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου Χαλκιδικής ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή φωτοβολίδων και αβολίδωτων φυσικείων. Ειδικότερα στην Ιερίσο Χαλκιδικής, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών σε αστυνομική έρευνα της υγείας του 37χρονου παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όπλο ρήψης φωτοβολίδων με το κοιτίο φύλαξης και καθαρισμού αυτού, 122 μεταλλικές φωτοβολίδες διαφόρων τύπων και 87 αβολίδωτα φυσίγγια. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος συμμετείχε στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στην περιοχή των Σκουριών της Μεγάλης Παναγιάς Χαλκιδικής την 9η Σεπτεμβρίου και την 21η Οκτωβρίου, βάλλοντας με όπλο ρήψης φωτοβολίδων σε ευθυτενή τροχιά κατά των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν διατεθεί για τη λήψη μέτρων τάξης. Η έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Χαλκιδικής.